την προηγούμενη φορά σας ρώτησα, δεν ξέρω για το οποίο καταλαβαστώ, να μου πείτε ποια είναι η εκδίκηση η οποία θα έπρεπε να πάρουμε από τις εταιρείες οι οποίες βγάζουν μισοτελειωμένα παιχνίδια και DLC και όλα αυτά τα καλά πράγματα. Μου απαντήσατε εξής: να τους βάλουμε να ακούνε Simboy. Μπορεί έτσι να πάρουν και καμιά υποτροφία. Να τους βάλουμε να ακούνε αστεία του Ζοκ, ενώ τους μαγειρεύει κάτι να φάνε μαλλιά της. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο σατανικό. Να στείλουμε μυστικό πράκτορα να πάρει τα DLC και να τα πουλάμε στην ίδια την εταιρεία σαν κάτι νέο και να γίνουμε πλούσιοι. Να χτυπήσουμε το μικρό δαχτυλάκι του υπεύθυνου. Νάτος, η χειρουργική κίνηση, ο στρατηγός. Να τους κλέψουμε τις κάλτσες. Όλες τις κάλτσες. Να πάρουμε πίσω ότι είναι δικαιωματικά δικό μας. Με φωτιά και αίμα. Αληθόρησα λίγο με την πίεση. Να μαζέψουμε χρήματα, να πάρουμε μετοχή. Μία. Μετά από χρόνια να ανέβουμε τα ranks της εταιρείας και όταν γίνουμε CEO να απολύσουμε όσους δούλεψαν στο παιχνίδι. Καταρχάς, οι μετοχές πουλούνται σε packs. Τουλάχιστον 10. Δεν μπορείς να αγοράσεις λιγότερες. Α. Και Β είναι το θέμα ότι θα σου πάρει λίγο καιρό. Δεν ξέρω, για πες εσύ, έχεις καμιά ιδέα. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, αυτό που κάνεις είναι πηγαίνεις στην εταιρεία, βάζεις σε όλες τις καφετιέρες δεκαφεϊνέ για 15 μέρες. Σε αυτές τις 15 μέρες οι περισσότεροι developers, μέτοχοι, CEOs, whatever τέλος πάντων, θα κοιμούνται. Δεν θα κάνουν καμιά καλή κίνηση ή οποιαδήποτε κίνηση γιατί δεν έχουν ενέργεια. Και μετά στις 15 μέρες, πας και τους βάζεις μέσα στην καφετιέρα δίπλο εσπρέσο. Να κάνουμε όλοι pre-order τα παιχνίδια τους και να τα κυρώσουμε μία εβδομάδα πριν. Λοιπόν, αρχικά να διαπραγματευτούμε με τον Τζίπρα για το πόσο σκληρή θα είναι η εκδίκηση. Και μετά βλέπουμε. Του στέλνει 10 κουτιά, πίτσα, με ζύμη και σάλτσα. Και ένα σημείωμα που να λέει για τυρί, αλαντικά, πιπεριές και άλλα έξτρα, αγοράστε το DLC. Άμα δεν θες σπασμένα παιχνίδια, να προσέξεις καλύτερα τα πράγματά σου. Εντάξει, να τους σπάσουμε τα σπασμένα παιχνίδια. Να τα δώσουμε σε 10χρονα του YouTube να τα κάνουν βίντεο. Βγάλε με πρόεδρο. How much could you rate Origin to a friend? Να στείλουμε τους Daltons να κλέψουν τα λεφτά που έβγαλαν από τα DLC και μετά να ξεφύγουν σκάβοντας 4 διαφορετικά τούνελ υπογείως. Αν δείτε το όνομά σας τώρα, το username σας τέλος πάντων, στείλτε μου ένα μήνυμα στο κανάλι του YouTube Σχέδιο Β με το email σας και το τι είπατε τέλος πάντων και θα κερδίσετε μια δωρεπιταγή 10 ευρώ από το eFood γιατί η ζωή μερικές φορές είναι δίκαιη. Λοιπόν, ποια θα πρέπει να είναι η εκδίκηση στις εταιρείες αυτές? Ξεκλείδωσε την απάντηση αγοράζοντας το DLC από τη Ubisoft. Να τους κάνουμε να αγοράσουν το δικό μας playtime ως DLC. Να στείλουμε τη μάνα σου να κάνει κουμάντο στην εταιρεία. Κοίταξε, μέσα σε 20 λεπτά όλοι θα έχουν παραιτηθεί και θα έχουν βρει κανονικές δουλειές. Όταν παραγγέλνουν μπέργκερ από το eFood, να τους δίνουν μόνο τα ψωμάκια. Γιατί έτσι νιώθουμε. Σαν ψωμάκια. Και η προσωπικά αγαπημένη μου απάντηση για το τι να τους κάνουμε. Batman! Είχαμε πάρα πολύ καιρό να έχουμε σχόλιο με Batman και απλά γούσταρα. Λοιπόν, για την επόμενη φορά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μιας και σήμερα, Δευτέρα, είναι η Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Γράψτε μου ένα μικρό ποίημα για το gaming. Και στο επόμενο βίντεο οι 5 καλύτεροι θα πάρουν από μία δωρεπιτάκι των 10 ευρώ από το eFood. Και επίσης, σας είχα πει να μου απαντήσετε σε ένα poll, πείτε μου ποιο είναι καλύτερο, το Pro ή το FIFA. Λοιπόν, το 57% από εσάς απάντησε ότι το Pro είναι καλύτερο το FIFA. Δεν ξέρω με ποια κριτήρια το κάνατε. Δεν ξέρω γιατί το απαντήσατε, παρόλα αυτά ξέρουμε την απάντηση ότι το Pro απλά το έχουμε σε υψηλότερη εκτίμηση από το FIFA. Λοιπόν, θέλω να μάθω, μια και βγήκε το καινούριο Hitman, πιστεύετε ή τουλάχιστον προτιμάτε να παίζετε stealth παιχνίδια ή προτιμάτε να παίζετε, ξέρω εγώ, εσείς στο C4, 4 tanks, 2 βομβαρδιστικά αεροσκάφη και 9 τρομπέτες στο στόμα την ώρα που πυροβολάτε, ξέρω εγώ, και με τα 2 χέρια προς τυχαίες κατευθύνσεις. Οπότε η ερώτηση είναι, stealth ή shoot 'em up? Λοιπόν, αυτά που μένα για σήμερα. Τσεκάρτε τα βίντεο τα οποία θα εμφανιστούν αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας, αν δεν έχουν εμφανιστεί ήδη. Και θα τα δούμε την επόμενη φορά. Το επόμενο People Say By The Way θα βγει αυτή την Παρασκευή. Καλή συνέχεια! Δεν ξέρω τι ήταν αυτό, το υποσημείωσα στον αέρα.